Δική σα γνώμη για το τη συγκεκριμένη, τι πρέπει να αλλάξει σε αυτή τη χώρα προ καλυτερεύση τη ζωή και των Ελλήνων αλλά και των Ελλήνων με ξένη καταγωγή. Θα το, ξανα, θα το επαναλάβω. Ναι. Ε, νομίζω θα επισημάνω και εγώ ε, επίση το, το ζήτημα τη ε, επίσπευση, απλοποίηση ε, τη διαδικασία τη πολιτογράφηση για υπηκόου τρίτων χωρών οι οποίοι διαβίουν. Ε, αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Ε, να βοηθεί... Εσείς είσαστε γέννημα θρέμα όμως. Μάλιστα. Εδώ γεννηθήκατε. Μάλιστα. Δεν πήρατε αυτομάτως την ελληνική ηθαγένεια μια και γεννηθήκατε εδώ. Όπως σας είπα και νωρίτερα ότι είχα, ε, έπρεπε να κάνουμε ένα τεράστιο αγώνα <laughs> από το 2005 ε, για, μέχρι και ακόμα και τώρα ε, για να μπορούμε να έχουμε αυτό το κεκτημένο και να Μπορεί πλέον κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα ή και μεγαλώνει από μετανάστες γονείς, κάποια στιγμή στα 18 του να έχει το δικαίωμα να, να γίνει ισότιμος πολίτης. Ε, δεν υπάρχει, δεν υπήρχε ποτέ αυτοματή διαδικασία αποδόσης ελληνικής αιθαγένειας σε υπηκόστους τριτών χωρών. Ε, αλλά ακόμα σημαντικότερο είναι ότι ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και η διαδικασία της πολιτογράφησης που αφορά υπή τρίτων χωρών έχει μια, μια προϋπόθεση που βάζει ισοδηματικά αυστηρά κριτήρια για να μπορέσουν να, τέλος πάντων, να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν και τις εξετάσεις και να περάσουν και να μπορέσουν να γίνουν Έλληνες πολίτες. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά δεδομένα. Αυτό που θα πρέπει, που θα πρέπει να αλλάξει σίγουρα είναι ε, όλοι όσοι διαβίουν στην, ε, στην Ελλάδα επιμακρών να μπορούν να έχουν αυτό το δικαίωμα και αυτοί να συμμετέχουν. Δυστυχώς ακόμα και είμαστε από τις ελάχιστες χώρες της Ευρώπης που ακόμα και σε τοπικό επίπεδο και σε δημοτικές εκλογές ε, οι επιμακρών διαμένονται σε μετανάστες που ζουν στη χώρα, δεν μπορούν να επιλέξουν ακόμα και τους, ε, ε, και τους δημοτικούς τους συμβούλους και τους δημάρχους. Αυτό είναι... Είμαστε από τις λίγες, ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη που, Μάλιστα. που, το έχουμε αυτό. Οπότε... Θα είναι σίγουρα κάτι που, που πρέπει να αλλάξει από το, από το τοπικό επίπεδο μέχρι και τις εθνικές εκλογές. Όσο είναι δυνατό περισσότερο όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μοχθούν, δημιουργούν, είναι κομμάτι της, ε, του, του κοινωνικού ιστού. Ε, να έχουν αυτό το, το δικαίωμα και να μπορούν να έχουν και ε, λόγο στη, και στη λόγο Και λόγο ώστε. και φωνή. Και φωνή.